Από τη μία έχουμε το κοινωνικό τιμολόγιο, εντάξει, που συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι είναι κάτι το θετικό. Και από την άλλη, εγώ θα μιλήσω λίγο για τη Δημοτική Ενότητα Αλωμένου και σε έχω χαρακτηριστεί τοπικιστής και από συνάδελφους της πλειοψηφίας. Εδώ εκλέχτηκα. Και φυσικά, όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε και για θέματα για όλο το νησί, φυσικά και θα παίρνουν θέση. Και από την άλλη, έχουμε λοιπόν μια μικρή αύξηση στα τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης που θα προταθεί μετά, κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Αλωμένου. Πιστεύω ότι και εδώ, εφόσον θέλουμε να κάνουμε μια κοινωνική πολιτική, θα μπορούσε να γίνουν αλλαγές για όλες τις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, αυξάνοντας τα από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι για το τι θα έπρεπε πρώτα να οργανώσουμε, να κάνουμε κτλ. Εγώ θα αναφερθώ και την περιοχή μου, στην οποία, όπως σας είπα, εκλέχτηκα. Και να πω τα εξής. Γνωρίζετε όλοι το δίκτυο ίδρυψης του Νιδρίου, ότι είναι πεπαλαιωμένο. Γνωρίζετε ότι στο Βλυχό οι άνθρωποι δεν πίνουν νερό από τις βρύσες τους. Και αν πίνουν αυτό που πίνουν, είναι υφάλμηρο. Δεν έχει γεύση. Επίσης, μια βρύση εξωτερική στο Καρνάγιο υπάρχει για πόσιμο νερό. Δηλαδή, οι άνθρωποι ή πηγαίνουν σε αυτή την ιδιωτική βρύση και παίρνουν νερό για να πιούν χειμώνα-καλοκαίρι, ή αγοράζουν εμφιαλωμένα, αγοράζουν πάλι το νερό. Ή περνάνε βιτιοφόρο τη Κορπή κάθε μια φορά τη βδομάδα, νομίζω τώρα, Πρόεδρε, και δύο φορές, τρεις το μέσα στο καλοκαίρι. Το χρυσοπληρώνουν εκεί πέρα για αυτό που πίνουνε. Στο Γέννη δεν πίνει κανένας από τη βρύση. Πλυντήρια, ρούχα έχουν χαλάσει όλα. Αυτό το νερό πάνε να αυξήσουμε. Γνωρίζετε ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο Φτερνό. Θαλασσινό νερό βγάζει η βρύση, αγαπητοί ακατηφόροι. Ενώ στα Βουρνικά δεν βγάζει θαλασσινό νερό, που λες δίπλα-δίπλα. 5-6 βρύσες έχουν εκεί στο Φτερνό που έρχεται από το άλλο κάτω και πηγαίνουν με τα μπουκαλάκια τους να βάλουν το νερό μέσα από τον Ιούνιο και μετά μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο Λούρος δεν φτάνει στον Ιδρύ. Δεν φτάνει. Με αποτέλεσμα τι να κάνουμε, να συνδέουμε τη γη προκειμένου οι παραπάνω περιοχές να πίνουν νερό. Αυτό όμως γίνεται εις βάρος της αγροτικής παραγωγής της περιοχής, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην ποτίζει τα δέντρα του και τους κήπους του με το νερό της άντρευσης. Και τι θα κάνει λοιπόν ο αγρότης ή αυτός που έβαλε κήπο, αφού δεν έχει άντρευση, φυσικό και επόμενο είναι ότι θα χρησιμοποιήσει το νερό της σύντρευσης για να ποτίσει τον κήπο του και τα δέντρα για να μην ξεραθούν. Κάναμε λοιπόν τα απαραίτητα έργα πρώτα να έχουν οι παραπάνω άνθρωποι νερό όλο τον χρόνο και πόσιμο νερό. Θα ζητήσουμε χρήματα από το Δήμο του Μεγανησίου που χρυσοπουλά στους μεγανησώτες το δωρεάν νερό που παίρνει από τη γιώτρηση της Βαφκερής. Θέλω να καταλήξω ότι πολύ σοφά οι προηγούμενοι Δήμοι είχε η περιοχή τους. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα, κάνοντας πως δεν γνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά, για να γίνει βάση για όλο το τιμολόγιο της Λευκάδος. Δηλαδή εμείς είμαστε οι έξυπνοι και οι προηγούμενοι καποδιστριακοί Δήμοι ή κοινότητες, οι χαζοί, που ήξεραν καλύτερα την περιοχή τους, που είχαν αυτές τις χαμηλές τιμές. Εάν είχαν γίνει όλα τα παραπάνω στην περιοχή μου, να είσαι σίγουρο ότι θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε να γίνουν αυξήσεις στον Αλωμένο και που θα έλεγε γενναίες αυξήσεις, προκειμένου να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερους ωφελούμενους.